η αναβάθμιση του λιμανιού της Αγίας Γαλήνης με συνολικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της περιοχής που είναι χαρακτηρισμένη ως μαρίνα, βρίσκονται στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Αγίου Βασιλείου, που σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ερεθύμνου και το Λιμενικό Ταμείο σχεδιάζουν τις δράσεις τους. Η αποκατάσταση των ζημιών του προσημένου μόλου πρέπει να είναι άμεση για να προστατευτεί η περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του λιμανιού. Σε ό,τι αφορά τις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, θα πάει και μηχανικός δικός μας, παρά του ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας. Συναισθανόμαστε όμως την ευθύνη μας ως περιφέρεια να βοηθήσουμε και το Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο, να πάει δικός μας μηχανικός να εκτιμήσει τι χρήματα χρειάζονται, έτσι ώστε βραχυπρόθεσμα να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το λιμάνι, βεβαίως για να μην υπάρχει ζημιά στην Αγία Γαλήνη. Επιπλέον, η δρομολόγηση των διαδικασιών των μελετών που έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2009 και έχουν μπλοκάρει είναι απαραίτητη προκειμένου στη συνέχεια να αναζητηθεί χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση του έργου που θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή. Ό,τι αφορά όμως τις μελέτες, τις οποίες εκεί πραγματικά πρέπει να τις ετοιμάσουμε, να τις τελειώσουμε για να βρούμε, και όπως κάνουμε και με το λιμάνι του Ρεθύμνου, και στη συνέχεια θα βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο για να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως τους είπα, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στο ΕΣΠΑ και να με συγχωρείτε, είναι πάνω από 8-8,5 εκατομμύρια χρήματα που περιμένουν φορέα υλοποίησης και δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουμε μελέτες, τα γνωστά.